Τα 6, εδώ στους δέκτες σας οι συνθέσεις, η σύνθεση μάλλον της ομάδας του Ρεθύμνου. Να πούμε ότι στα πλαίσια της 6ης αγωνιστικής διεξάγονται ακόμη τα παιχνίδια. Πάτρα ΚΑΟ Δράμας, Πέραμα Ερμής απέναντι στον Αρκαδικό, Ίκαρος Έσπερος, ο οποίος στο γήπεδο του υποδέχεται τον Όφη. Στο γήπεδο του Λαγκαδά ο τοπικός Ερμής υποδέχεται την ομάδα της Δάφνης. Στην Νιαρίστ, η πρωτοπόρος Νιαρίστ τον Ίκαρο Σερών. Ο επίσης πρωτοπόρος Ηρακλής υποδέχεται τον Αμίντα. Βαρδιάνος. Κακλαμάνος. Ο Μιχαλάουσκας στο βιολί του. Φέτος για την ομάδα του Ρεθύμνου Αιτζίαν με 15,5 πόντους μέσο όρο. Τον αφορτώνεται τόσο νωρίς με 3 φάουλ. Αποτελεί αναμφίβολα ένα μεγάλο πρόβλημα για τις επιλογές που έχει στο απόψινό παιχνίδι ο Νίκος Καραγιάννης. Εξαιρετική πάσα και το τελείωμα. Η πάσα του Κούμουλου και το τελείωμα από τον Πασχάλη. Το σκορ γίνεται 34-38 εδώ. Μοσκοβίτης τώρα για τον Κακλαμάνο. Κακιούζης, ο οποίος και αυτός μένει στο παιχνίδι ο Μαγκουνής παρότι έχει 3 φάουλ, γιατί χρειάζεται τους πόντους του η ομάδα του Ρεθύμνου. Ο Μαγκουνής, εξαιρετική ενέργεια. Το σκορ γίνεται 36-40 εδώ, παίρνει την εσωτερική ο Μαγκουνής. Εξαιρετικά αποφεύγει. Συνεχίζει ο Λάτοβιτς παραδοσιακά να βρίσκεται στις πρώτες θέσεις των rebounder, αλλά πρέπει να είναι παντού. Τον είδαμε να κόβει τον Μιχαλάουσκας, αλλά ένα rebound αμυντικό. Αναζητείται εκεί τελικά η μπάλα. Καταλήγει εκτός γηπέδου. Είδατε, γύρισε ο Λάτοβιτς. Έπραξε το stop, αλλά ποιος εκεί το rebound. Τελικά από τα χέρια του Μιχαλάουσκας η μπάλα κατέληξε εκτός γηπέδου. Και τώρα το Ρεθύμνου Αιτζίαν έχει την ευκαιρία να μειώσει και άλλο τη διαφορά. Βουκαντίνοφ αποφεύγει τους πάντες. Πετυχαίνει το καλάθι, μειώνει στους δύο. Έχουμε μια μικρή αψημαχία μεταξύ, στιγμιαία αψημαχία μεταξύ Βαρδιάνου και Πασχάλη. Εδώ βλέπετε τους δύο παίκτες να σπρώχνονται. Σκάς στους δέκτες σας. Κακλαμάνος ανάμεσα συμπληγάδες, ένα εντυπωσιακό καλάθι. Κοιτάξτε εδώ τι έκανε ο Κακλαμάνος. Το φάουλο από τον Ψαθά. Ο Κουκάς θα επαναφέρει τώρα. Κουκάς. Κούμουλος. Ψαθάς από τη γωνία. Σου τριών πόντων. Εύστοχος ο Ψαθάς. Και το σκορ γίνεται 41-42. Καλάθι ψυχαλογίας από τον Ψαθά. Κοιτάξτε εδώ. Περίμενε στη γωνία. Καιροφυλακτούσε. Εκτέλεσε. Στον πόντο η διαφορά, κυρίες και κύριοι. Να η απάντηση του Ρεθύμνου. Αλλά και ο Βαρδιάνος, καλάθι μαχαιριά. 41-45. Αρνείται να πουλήσει εύκολα το τομάρι του, το έμπειρο Παγκράτη, το ποιοτικό Παγκράτη. Είδατε, όποτε πλησιάζουν οι Ρεθυμνιώτες, το Παγκράτη απαντά. Ο Ψαθάς όμως είναι ζεστός, δεύτερο συνεχόμενο τρίποντο. Δίνει την απαιτούμενη όθηση στην ομάδα του. Ξανά διαφορά στον πόντο. 44-45. Έχουν 10 δευτερόλεπτα ακόμη για να ολοκληρώσουν την επίθεση τους οι φιλοξενούμενοι. Μοσχοβίτης τώρα. Άστοχο το σούτου. Κούμουλος. Κουκάς. Ο Κουπίδης, Πασχάλης, υπάρχει χρόνος. 10 δευτερόλεπτα ακόμη. Ο Κουκάς θα πάει στο πάσιμο, πολύ δύσκολη ενέργεια. Εκμεταλλεύτηκε την ταχύτητά του εκεί απέναντι στον σαφώς ψηλότερο, άρα και πιο αργό Κακιούζη. Εδώ το καλά. Μοσχοβίτης. Καλή άμυνα από τον Ψαθά εκεί. Κουκάς θα τρέξει την ομάδα, για να δούμε. Πασχάλης, ο οποίος έρχεται σαν τρέιλερ, βήματα από τον Πασχάλη, ο οποίος έχασε την ευκαιρία να μειώσει το σκορ. 2-26 πριν από το τέλος της τρίτης περίοδου. Εδώ η άμυνα του Ψαθά.
Το 46-51 υπέρ του Παγκρατίου παραμένει, κυρίες και κύριοι. Και τώρα φτάνουμε 2 λεπτά πριν από τη λήξη της τρίτης περίοδου. Τρίποντα από το Κουπίδι, άστοχος, το ριμπάντο Πασχάλη, φάουλ. Ζητά ο Πασχάλης να μετρήσει το καλάθι. Για να δούμε. Το χαμένο τρίποντα από τον Κουπίδι. Όχι, έχει σηκωθεί ταυτόχρονα. Μάλλον και πριν το φάουλ. Ο Χαρισμίδης, Σιώτρας, Βαρδαβάς και τώρα Βαρδιάνος. Ο Κακιούζης με πλάτη απέναντι στον Ψαθά. Ο Βαρδαβάς. Εντυπωσιακό χουκ, προστάτευσε την μπάλα μπροστά από τον Πασχάλη και το σκορ γίνεται 48-53. Εδώ το καλάθι του Κώστα του Βαρδαβά. Βαρδιάνος, 5 δευτερόλεπτα ακόμη. Στη λήξη της επίθεσης, άστοχος ο Μοσχοβίτης. Το rebound από τον Ψαθά, πετάει την μπάλα στον Κουπίδι. Φάουλ, νομίζω ότι είναι αντιαθλητικό. Νομίζω ότι δεν πήγε για την μπάλα, για να δούμε. Νομίζω ότι είναι καθαρά αντιαθλητικό φάουλ. 53. Βαρδιάνος. Βαρδαβάς. Ο Κακιούζης εκεί. Φάουλ, ό,τι χειρότερο αυτό για το Ρέθυμνο Αιτζίαν. Νομίζω ότι ο Κούμουλος έπρεπε να αφήσει εκεί τον Κακιούζη. 49-55 στο μείον 6 οι Ρεθυμνιώτες. Και ο Κακιούζης έχει την ευκαιρία να πετύχει και τη συμπληρωματική βολή. Εδώ ξέφυγε από τον Ψαθά ο Κακιούζης. Και ήταν πολύ δύσκολο να ανακοπεί. ...49-56 στο σύν 7. Ψαθάς με το έμεσο τρίποντο, θυμίζω, του Κακιούζη στο σύν 7 η ομάδα του Παγκρατίου. Ο Κακιούζης πήρε τη σκυτάλη από τον Μιχαλάουσκας και οδηγεί τον Παγκράτη στο σκοράρισμα. Εδώ αποκοιμήθηκε στην άμυνα ο Κώστας ο Βαρδαβάς, έδωσε την ευκαιρία στον Πασχάλη να πετύχει ένα εύκολο καλάθι. Και έχουμε τον τραυματισμό του Γιώργου του Κούμουλου στον αγώνα. Τελικά λίγη η τρίτη περίοδος, κυρίες και κύριοι. Ρέθυμνο Αιτζίαν 51-56. Ο Γιώργος Κούμουλος δεν φαίνεται να έχει κάτι το σοβαρό.